Του ελληνικού λαού. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή, η αστυνομία ήρθε. Η αστυνομία μέσα στο χώρο της συνέλευσης για να επιδοθούν τα ΦΑΠ. Καταγγέλουμε δημόσια τη συγκεκριμένη πρόκληση και καλούμε όλους να καταγγείλουν τη συγκεκριμένη φασιστική πράξη. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν και θέτουν και κάνουν δεδομένο πλέον ότι τα τμήματα του Σεπτεμβρίου θα είναι το λιγότερο με 25 μαθητές και το μέγιστο και κατά κύριο λόγο με 28 μαθητές. Πολλοί από τους συναδέλφους μας θα δουν το χαρτί της απόλυσης. Πολλοί από τους συναδέλφους μας θα πάρουν ένα φύλλο πορείας προς άγνωστο προορισμό με βάση τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε ως κλάδος να στηρίξουμε το συνδικάτο μας, ένα συνδικάτο που έχει παλέψει διαχρονικά με δημοκρατικά αιτήματα πάντοτε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανοιχτό το δημόσιο σχολείο. Ζητούμε τη συμπαράσταση γονιών και μαθητών. Καλούμε να κλείσουν αυτά τα κουτιά και να μην πιστεύουν τα παπαγαλάκια που βγαίνουν στα κανάλια τα πουλημένα. Πιστεύουμε, ζητούμε έστω και αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση να αποσύρει το προεδρικό διάταγμα που αφορά τις υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων και πρωτοβάθμιας προφανώς ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα να δεσμευτεί ο Υπουργός ότι δεν θα γίνει πλέον καμία άλλη συγχώνευση τμήματος, σχολικής μονάδας ή κατάργηση. Είναι αδιανόητο να χτυπάει την πόρτα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα ο αστυνόμος και να λέει ήρθε η αστυνομία για να δώσει τι. Ένα χαρτί που θυμίζει τις αλλίες του μνήμης εποχές όπου επισκεφτόταν ξημερώματα και μέσα στη μαύρη νύχτα ο αστυνόμος για να πάρει τον εργαζόμενο. Τι λέει λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση? Σε επιτάσσω, σε επιστρατεύω για να κάνεις μια πράξη που είναι καθαρά πνευματική. Είναι μήνυμα ελευθερίας η πράξη αυτή. Εμείς λοιπόν δεν θα δεχτούμε τους επιστρατευμένους συναδέλφους μας να είναι στο χακί και θα τους στηρίξουμε με όποια ψυχική δύναμη και πολιτική δύναμη έχουμε στα χέρια μας. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής του χρόνου και του τρόπου αυτής της σύγκρουσης. Εκείνοι επέλεξαν το χρόνο εν μέσω εξετάσεων και να φτάσει αυτή η σύγκρουση στα άκρα. Με κανένα δείγμα να διαλλαχθεί, με κανένα δείγμα που να μπορεί να δώσει ευκαιρία για να υπάρξει μια άλλη λύση εν μέσω εξετάσεων. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι να δώσουμε από κοινού τη μάχη. Είναι μια μάχη που τη δίνει αυτή τη στιγμή ο κλάδος των καθηγητών, αλλά θα έχει παρενέργειες και συνέπειες στο σύνολο των εργαζομένων, στο σύνολο του χιωτικού λαού, στο σύνολο